Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, ειδικότερα ανατολικά του Δνήπερου, με το κέντρο βάρους των επιχειρήσεων να είναι η ευρύτερη περιοχή του Αρτεμόφσκου Ντονμπάς. Ωστόσο, τις τελευταίες 3 ημέρες παρατηρείται μια γρήγορη προώθηση των ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή του Ζαπορόζια, διασπώντας την Ουκρανική αμυναϊκή, αποκαλύπτοντας έτσι ένα σημαντικό αδύναμο κρίκο της. Από στρατιωτική άποψη, ωστόσο, η τυχόν άμεση εκμετάλλευση από του Ρώσου αυτή τη επιτυχία έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει την εξέλιξη του πολέμου συνολικά υπέρ του. Σημειώνεται ότι ο Ρωσικός στρατός έχει επιτύχει πλέον τη μεγαλύτερη επιτυχία στην περιοχή του Αρτεμόφσκ, όπου μεθοδικά διαρριγνύει τη μία οχυρωμένη περιοχή μετά την άλλη. Αυτό ανάγκασε την Ουκρανία να αποσύρει μέρος των στρατευμάτων από την κατεύθυνση του Ζαπορόζια και να τα μεταφέρει στον Ντονμπάς. Σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν πλέον μεταφερθεί από την κατεύθυνση του Ζαπορόζια στο DPR και το LPR. Πρόκειται για 7 ή 8 μονάδες που μεταφέρθηκαν από το Ζαπορόζια. Ωστόσο, είναι προώρο να μιλήσουμε για την πιθανότητα προώρης απελευθέρωσης του Ζαπορόζια, αφού πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα να διασχίσουμε τον ποταμό Δνήπερο, κάτι που απαιτεί επιπλέον δυνάμεις και μέσα. Πριν από τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνα στην Αμερικανική βάση στο Ράμστάιν της Γερμανίας, η Ουκρανία επιτέθηκε από όλες τις κατευθύνσεις χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο, αλλά για να δείξει στη Δύση την αποφασιστικότητά της να πολεμήσει. Όλα αυτά γίνονται προκειμένου η Δύση να παράσχει όσο το δυνατόν περισσότερα από όσα συζητήθηκαν όλες αυτές τις εβδομάδες, ειδικότερα ελαφρά τεθωρακισμένα οχήματα και τάγκς. Στην πραγματικότητα όμως τώρα την τακτική πρωτοβουλία την έχουν οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Το γεγονός της έλλειψης σημαντικών ρωσικών δυνάμεων και μέσων στην περιοχή, σε συγκερασμό με την κατασκευή διαδοχικών γραμμών αμήνης πριν και εντός της πόλης του Ζαπορόζια από τους Ουκρανούς, καθιστά απαγορευτική στην παρούσα φάση τη δυνατότητα κατάληψής της από τους Ρώσους. Η απελευθέρωση του Ζαπορόζια θα είναι πολύ δύσκολη επιχείρηση δεδομένης της πυκνής οικιστικής ανάπτυξης και υποδομής. Εκτίμησή μας είναι ότι η μάχη για την κατάληψη της εν λόγω πόλης θα είναι ανάλογη σε σφοδρότητα και ένταση με εκείνη της Μαριούπολης και του Σολεντάρ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.